κάποιοι βγάζουν το μεροκάματο του τρόμου, άλλοι το μεροκάματο του υδρότα και άλλοι βγάζουν φωτογραφίες στο ίντερνετ και οικονομάνε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Σοκαριστικό είναι το ρεπορτάζ που φέρνει το πρώτο θέμα και αναφέρεται σε πολύ γνωστά ονόματα της τηλεόρασης και όχι μόνο, τα οποία τι κάνουν, κερδίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ επειδή θα ανεβάσουν μια φωτογραφία τους και θα διαφημίσουν ένα προϊόν. Για πάμε να δούμε το τι. Να ξεκινήσουμε πρώτα από την κυρία η οποία παίρνει τα λιγότερα χρήματα. Όχι, παίρνει τα περισσότερα. Α, να ξεκινήσουμε από τα περισσότερα. Να ξεκινήσουμε από τα λιγότερα, που είναι και πολύ περίεργο γιατί η συγκεκριμένη κυρία παίρνει τόσα λίγα σε σύγκριση. Ενώ οι άλλες παίρνουν πολλά. Οι άλλες παίρνουν πάρα πολλά σε σύγκριση με αυτά που παίρνει συγκεκριμένη. Παίζουν καταρχάς, πρωτού ξεκινήσει, πόσα λεφτά είναι αυτά που παίρνει η πιο ακριβοπληρωμένη. Εξαρτάται, το ποσό πες μου. Εξαρτάται με το τι θα κάνει η καθεμία. Περίπου, κορίτσι μου. Αν είναι διαγωνισμός, μπορεί να φτάσει και 7.000 ευρώ. Εγώ ξέρω για μια κυρία η οποία παίρνει 15.000, 20. Τι γίνεται εδώ, 25. Ναι, εξαρτάται το πακέτο πάντα. Μιλάμε για τα απλά πράγματα τα οποία μπορούν να φτάσουν. Πάμε λοιπόν την πιο οικονομική. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Face Cordan. Η πιο οικονομική είναι η Face Cordan. Ναι, γιατί για μια ανάρτηση παίρνει 3.600 ευρώ. Μόνο. Ναι. Είναι πολύ λίγα, μέχρι εκεί φτάνει δηλαδή. Τρία χερικά και μόνο περίπου. Ναι, το top του ποσού που θα πάρει για μία φωτο. Μπορεί να πάρει και λιγότερα. Μιλάμε για το top τώρα που θα πάρει για μία φωτογραφία που θα ανεβάσει στο Instagram. Είναι 3.600 ευρώ. Εγώ παιδιά ανεβάζω φωτογραφίες και είναι τσάμπα. Πληρώνω κιόλας. Εδώ λοιπόν ανεβάζω φωτογραφίες και παίρνει ένα τριχίλιαρο. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι κάνει και κάποιο πακέτο η Facebook με 6 αναρτήσεις, όπου εκεί πάει όμως τα 22.000. Πακέτο λοιπόν. Ναι, αλλά πολλοί δεν χρησιμοποιούν το πακέτο. Μισό λεπτό, δηλαδή, κορίτσι μου, θα με τρελάνεις. Τι πακέτο, ρε, περίμενε, ρε, τσίφα. Μισό λεπτό, για να καταλάβω. Περίμενε, εσύ με έχεις μπερδέψει. Όχι, όχι. Μαθηματικά ξέρουμε. Αυτό πάει λοιπόν. Κάποιος... Η μία φωτογραφία 3.000. 3.600. Α, 3.600 η μία. Το είπα, είπα 3.600 η μία. Δεν το καταλάβαμε έτσι. Όχι, αφού το είπα και κάνει και πακέτο. Άρα, ξέρετε, 3.600 και επί 6 είναι 21.600. Η 6 πόσο δίνει? 22. Και άρα τι έκπτωση κάνει, του κάνει και ένα δωράκι σε κάποιον. Δεν ξέρω, το πακέτο των 6 αναρτήσεων το έχει στα 22.000. Μπορεί να έχει και κάποιο bonus, ίσως κάποιο story, κάτι ακόμα σε bonus. Σου δίνουν και κάτι άλλο. Ναι, και κάποιο bonus. Μου θυμίζει ένα ζαχαροπλαστείο. Είχα πάει για μιλφέι και είχε το ένα μιλφέι, ας πούμε, 2 ευρώ. Το 3. Που μια εξάδα μιλφέι ήταν το ολόκληρο. Άμα έπαιρνε λοιπόν 6 μιλφέι επί 2, θα πλήρωνε 12 ευρώ. Αν το έπαιρνε ολόκληρο, πλήρωνε 15. Όμω ναι. Δουλεύετε, φέρετε καλύτερα μεμονωμένα. Κάτσι μου θυμίζει τα μιλφέι. Ναι, σίγουρα θα κάνετε κάποιο δώρο του τύπου ότι βάζω, έχω τις 6 αναρτήσεις, βάζω και ένα story ή βάζω και 2 story. Ενώ στο μεμονωμένο δεν έχει. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι έχει πάνω από 1 εκατομμύριο φόλη στη Face Cordan. Ναι. Που σημαίνει ότι θα μπορούσε να ζητάει ακόμα και περισσότερα για το ένα. Είναι post. Οικονομική, για να έχει πολύ είναι δουλειά. Οικονομική, είναι οικονομική, ναι. Είναι από πολλούς λιγότερα. Έτσι. Λιγότερα. 3.600 μια φωτογραφία. Ναι, ναι. Όσα παίρνει ένας μισθωτός υπάλληλος όλο τον χρόνο. Πάμε παρακάτω. Πάμε μετά στην Ιωάννα Μαλέσκου. Συν ΦΠΑ είναι όλα αυτά να πούμε. Είναι εδώ οι δραστηριότητες τους νόμιμες με ΦΠΑ. Βέβαια, συν βέβαια. ΦΠΑ. Ναι, ναι, ναι. Πάμε. Πάμε Ιωάννα Μαλέσκου. Πόσες ζητάει εδώ. Η οποία να πούμε ότι η Ιωάννα Μαλέσκου δεν έχει 1 εκατομμύριο και πάνω followers που έχει Face Cordan. Έχει 271.000 followers. Που σημαίνει ότι δεν είναι και πολύ μεγάλος ο αριθμός για τα χρήματα που ζητάει. Πόσα ζητάει. Ζητάει για ένα απλό post, δηλαδή μία απλή φωτογραφία, μέχρι και 7.000 ευρώ. Φτιαχιάρικα. Ναι. Ρε, τι λέτε, ρε, παιδιά. Φτιαχιάρικα και μία φωτογραφία, κυρία ναι. Μαλέσκου. Στα κοινωνικά δίκτυα, για να καταλαβαίνω. Μία φωτογραφία. Ναι. Ναι. Ακούς. Ακούς, λεμονή. Ακούω. Βγάλε τζίφα το πίστιά σου να μαζέψεις followers για να πάρεις 7.000. Λες, ε. Αυτό θα είναι λοιπόν η λύση. Εκεί φτάσαμε. Αυτή είναι. Πολύ ωραία. Εντάξει, έχει και τα φτηνά της να πούμε η Ιωάννα Μαλέσκου. Έχει και την οικονομική. Ναι, αν θες απλά να σου ανεβάσει ένα story, δηλαδή να πει διαφημίζω αυτό σε ένα story το οποίο θα φύγει σε 24 ώρες, ζητάει μόνο 1.000 ευρώ. Α, εντάξει. Ναι. Το 24 είναι 1.000 ευρώ. Ναι. Μάλιστα. Έχει κι άλλο ο τιμοκαταλογός της. Έχει και διαγωνισμό το οποίο επίσης το κοστολογίζεται 7.000 ευρώ. Για βάλε διαγωνισμό. Ναι, ναι, ναι. Φτιαχιάρικα. Ναι. Τα ακούς. Εσύ να τα ακούς, κύριε Μητσοτάκη, ακούτε. Εσύ, φίλε. Παρετήσω ο πρωθυπουργός και γίνε follower. Πώς λέγεται. Influencer. Ναι. Τι τα θέλεις, πόσο παίρνει ο πρωθυπουργός, 15.000 το μήνα. Περίπου 15. Πήγαινε Κυριάκος στις φωτογραφίες να χτυπάς εκεί και να παίρνει 10.000. Τι τα θέλεις.
Για πες μας παρακαλώ. Μετά πάμε στο ζευγάρι Σάκη Στανιμανίδης Χριστίνα Βόμπα, ναι. Όπου εκεί ο καθένας έχει δικό του τιμοκατάλογο. Ναι. Ο Σάκης Στανιμανίδης ξεκινάει τα πώς του να τα χρεώνει από τα 5.000 ευρώ. 5 χιλιάρικα και το πώς. Και έχει τύχει να φτάσει μέχρι και τα 8 σε κάποιους. Μάλιστα. Δηλαδή σε κάποιες διαφημιστικές τον ζητούσαν πάρα πολύ, έχει τύχει να τον δώσουν και 8.000 ευρώ. Ο οποίος δουλεύει πουθενά φέτος, παρεμβαίνει. Τι χρειάζεται, αυτό τι είναι. Αυτό λέω, εκτός αυτό. Αυτό. Μα τα παίρνει 8.000 και ένα πώς. Εκεί το σε 10 μέρες έχεις πάρει 80.000. Εκεί το πάω. Τι μου λες τώρα, φίλε. Έτσι. Και να πούμε και πόσο ζητάει και η Χριστίνα Ιμπόπη, η οποία ζητάει πιο λίγα χρήματα για ένα απλό story, 1.000 ευρώ. Και για μια φωτογραφία 5.000. 5.000. Δηλαδή αν έχουμε την ημέρα, κύριε εδώ, επί 30 μέρες φωτογραφίας βγάζει 150.000 το μήνα. Εντάξει. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό σου και τους βλέπεις, παιδιά, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί, τρώνε, πίνουν, πάνε διακοπές, τα χλιντά, τα αυτά. Με 150 χιλιάρια το λιγότερο το μήνα από τις φωτογραφίες. Ωρε Θεέ μου που έχουμε φτάσει. Για πάμε παρακάτω. Αυτά είναι τα ζευγάρια που είχαμε. Βάλαμε οι πρωταγωνιστές του Νικτέζερ. Το πιο ακριβοπληρωμένοι. Το περίεργο βέβαια πάντως είναι για τη φύση κορδά. Και η Κατερίνα καινούργια όμως παίρνει αρκετά χρήματα να πούμε. Δεν είναι και κοινή οικονομική. Όχι, όχι. Απλά θεωρητικά η Κατερίνα καινούργια με τη φύση κορδά που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο followers. Θεωρητικά θα έπρεπε να στήσουν περισσότερα χρήματα από τα άτομα που έχουν 200 και 300 χιλιάδες followers. Όπως επίσης και η Σπυροπούλου. Η Σπυροπούλου παίρνει, αν δεν κάνω λάθος, 3 με 5 χιλιάδες ευρώ τη φωτογραφία. Αυτά είναι τα φτηνά τώρα. Όταν οι άλλοι παίρνουν 8 χιλιάρια, 3 χιλιάρια, τι να πούμε τώρα. Τα ακούς, χαραλεμονή. Είναι τα λίγα αυτά, παιδιά. Εδώ τώρα ο Σάκης ο Τανιμανίδης έφτασε 8.000 για μία φωτογραφία. Για μία φωτογραφία. Τι να πεις. Η Λεμονή έχει μείνει άναυδη, μου φαίνεται. Να βάλουμε και τη... Κατάλαβες. Έχει ζαλιστεί η γυναίκα. Μου φαίνεται να πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε επάγγελμα. Να βάλουμε και τη Χαρά. Να κάνει. Ναι. Τι θα πρέπει. Για να γίνεις, για να ανεβάσεις λίγο, τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να έχεις πολλού followers. Για να έχεις followers, πρέπει να χδυθείς. Να τσιτσιδώνεσαι. Αυτό είναι οι προτάσεις που κάνουν οι ειδικοί για να μαζέψεις. Το γελάμε, το γελάμε, αλλά κάπως έτσι. Είναι να τσιτσιδώνεσαι ή κάνεις το γελοτοπιό. Το γελάμε, αλλά έτσι. Ένα από τα δύο λέει πρέπει. Ένα από τα δύο, για να τους μαζέψεις όλους. Ή φυσικά να κάνεις. Βλέπεις τους υπολείπους. Απίστευτα. Απίστευτα λεφτά. Απίστευτα λεφτά. Χρήματα που δεν παίρνουν ούτε υπουργοί ούτε πρωθυπουργοί. Το θέμα είναι ότι αυτά γίνονται και μαζί. Δηλαδή, αν έχει, ας πούμε, ας πάρουμε π.χ. το ζεύγος Στανιμανίδη, έτσι. Και ας πούμε τώρα ότι η Χριστίνα Ιμπόμπα κάνει μία ανάρτηση με ένα μικρό βιντεάκι, το χρεώνει 5.000. Μπορεί, ας πούμε, να έχει και την ίδια μέρα και ένα διαγωνισμό που μπορεί να πάει και στα 7.000. Να έχει και κάτι άλλο μικρό με 1.000 ευρώ, δηλαδή μέσα σε μία μέρα έχει βγάλει πάνω από 10.000. Μάλιστα.